Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Καλαρίτη, αξιότιμοι βουλευτές, αξιότιμοι υπουργοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ταυτόχρονα και τιμή και πρόκληση για μένα. Ο πήχης είναι πάρα πολύ ψηλά και είναι πάρα πολύ συμβολική αυτή η ημερομηνία. Η δική μου εισήγηση θα έχει να κάνει, θα αλλάξω λίγο το κλίμα και θα έχει να κάνει με την ενασχόληση τι γινόταν κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο κομμάτι της παιδείας, της επιστήμης και της τεχνολογίας στη Σμύρνη. Για να καταλάβουμε την απώλεια, ωστόσο, της Σμύρνης και γενικότερα της Μικράς Ασίας, θα πρέπει να πάμε πάρα πολύ πίσω στον χρόνο. Πρέπει να καταλάβουμε τι ήταν η Σμύρνη και τι μας κληροδότησε. Το 600 με 700 περίπου π.Χ. συμβαίνει μια πρωτοφανής επανάσταση στην ανθρωπότητα. Εκεί έχουμε ένα πνευματικό ρεύμα το οποίο αλλάζει όλα τα δεδομένα. Μέχρι τότε οι κοινωνίες εξαρτώνται πάρα πολύ από τις εξουσίες οι οποίες ταυτίζουν και το θρησκευτικό και το πολιτικό μέρος, γενικότερα αυτό που λέμε το ιερατείο. Τα ιερατεία δεν είχαν δηλαδή το καθαρά θρησκευτικό μέρος, εξουσίαζαν τη ζωή ενός ανθρώπου ως προς το επάγγελμα που θα κάνει, αυτά που θα πιστεύει, τον τρόπο που θα συμπεριφέρεται στην κοινωνία. Εκεί λοιπόν το 600-700 π.Χ. έχουμε τη μεγάλη Ιωνική Επανάσταση, μια πνευματική επανάσταση όπου έχουμε τους μεγάλους φιλοσόφους, τους προσοκρατικούς φιλοσόφους, όπως το Θαλή το Μιλήσιο, τον Αναξίμανδρο, τον Αναξιμένη, τον Ηράκλειτο, τον Εφέσιο. Εκεί δημιουργείται, σε αυτή την περίοδο, η αστική τάξη, για πρώτη φορά, η οποία αποτελεί το θεμέλιο αυτού που είπαμε κάποιους αιώνες μετά, δημοκρατία. Αυτή ήταν η τάξη η οποία θεμελίωσε. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ξεφεύγουν από την εξουσία του ιερατείου, γίνονται εμποροβιοτέχνες, γίνονται ναυτικοί, ξεκινάνε οι χρηματοδοτήσεις, ξεκινάνε πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες οι οποίες είναι ανεξάρτητες πλέον από την εξουσία. Επομένως, εκεί θεμελιώνει την ουσία της δημοκρατίας η πατρίδα της Ιωνίας. Από εκεί και έπειτα, προχωρώντας λίγο μπροστά στον χρόνο, έχουμε αυτό το οποίο εγώ προσωπικά επιλέγω να αποκαλώ την πρώτη Ιωνική καταστροφή. Η πρώτη Ιωνική καταστροφή δεν είναι άλλη από την καταστροφή της Μιλήτου και θα δούμε ότι υπάρχουν εξαιρετικές ομοιότητες με το 1922 και αυτό το αναφέρω περισσότερο ότι ως προς το γεγονός ότι πολλές φορές εξειδανικεύουμε τους αρχαίους προγόνους μας, ωστόσο θα δούμε ότι υπήρξαν πάρα πολύ σημαντικές ομοιότητες εκείνη την εποχή. Στην Επανάσταση των Ιώνων το 599 π.Χ. συνδράμει η Αθήνα και η Ερέτρια με 20 τριήρης και 5 τριήρης αντίστοιχα, όπου βοηθούν τους επαναστάτες, καταφέρουν να προχωρήσουν στην ενδοχώρα, αλλά ωστόσο αποτυγχάνει το κίνημα. Αναγκάζονται σε υποχώρηση και μιλήσει ουσιαστικά είναι στο έλεος των Περσών. Εκεί ο Δαρίος καταστρέφει, ισοπεδώνει κυριολεκτικά τη Μίλητο, εξολοθρεύει όλο τον ανδρικό πληθυσμό, παίρνει για σκλάβους του όλο το γυναικείο πληθυσμό και τα παιδιά και πρακτικά αυτό που κάνει είναι μια γενοκτονία και αντικαθιστά όλο τον ελληνικό πληθυσμό εκεί με άλλες φυλές. Είναι τέτοια η καταστροφή και τόσο μεγάλο το τραύμα για την Αθήνα, γιατί έχει μια πάρα πολύ βαθιά σχέση με τη χώρα της Ιωνίας και τη Μίλητο ειδικά, όπου η εξουσία επιβάλλει βαρύ πρόστιμο σε όποιον υπενθυμίσει σε θεατρικό έργο αυτή την καταστροφή. Εκεί ο ποιητής Φρίνιχος, ο τραγικός ποιητής Φρίνιχος, παραβιάζει αυτή την εντολή και ενδέχεται, είναι πάρα πολύ πιθανό να το κάνει μαζί με τη συνδρομή του Θεμιστοκλή, ο οποίος έχει διαγνώσει εκείνη την εποχή ότι οι Πέρσες είναι μια πραγματική απειλή, την οποία θα κληθούν οι Αθηναίοι να αντιμετωπίσουν πάρα πολύ σύντομα. Και θα δούμε τι αντιμετώπισε κιόλας ο ίδιος ο Θεμιστοκλής. Ο Φρίνιχος, λοιπόν, στο έργο του Μιλήτου Άλωσης, κάνει όλους τους Αθηναίους κυριολεκτικά να κλαίνε με λυγμούς, θυμίζοντάς τους αυτή την καταστροφή, και πληρώνει το βαρύ πρόστιμο των 1000 δραχμών για εκείνη την εποχή. Εκεί ο Θεμιστοκλής τον καλύπτει, τον υποστηρίζει και ξεκινάει μια πολιτική συζήτηση. Εκεί μπαίνει η ιδέα του Θεμιστοκλή για την δημιουργία ενός αθηναϊκού ναυτικού, το οποίο είναι το μόνο που το οποίο θα μπορεί να αντιμετωπίσει το περσικό ναυτικό. Εκεί αντιμετωπίζει γνώμες από πολιτικούς του αντιπάλους, οι οποίοι λένε ότι δεν υφίσταται πολιτική, δεν υφίσταται στρατιωτική άπειλη από τους Πέρσες και μπορούμε να συνεχίσουμε όπως είμαστε.
ήταν μια εκδοχή του «θα το ρισκάρουμε, για παράδειγμα, με την Τουρκία». Ήταν κάτι ανάλογο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες και με τη σημερινή εποχή και το κομμάτι της διορατικότητας, της στρατιωτικής διορατικότητας, το οποίο έσωσε κυριολεκτικά την Αθήνα και οδήγησε στη νίκη της Αλαμίνας. Πάμε τώρα πάρα πολύ μπροστά στον χρόνο. Μεταξύ του 1920 και 1922 συμβαίνουν πάρα πολύ σημαντικές κοινωνικές ζυμώσεις στη Σμύρνη. Εκεί έχει αποφασιστεί από τον Ιούλιο του 1920 η δημιουργία αυτού που επρόκειτο να γίνει το μεγαλύτερο επιστημονικό και τεχνολογικό ίδρυμα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και πιθανότατα όλης της Μεσογείου. Αυτό που λέμε το Ιωνικό Πανεπιστήμιο. Σχεδόν σαν σήμερα, στις 10 Οκτωβρίου του 2022, θα γιορτάζαμε τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Ιωνικού Πανεπιστημίου, γιατί τα εγγένειά του ήταν σχεδιασμένα για τις 10 Οκτωβρίου του 1922. Δυστυχώς η καταστροφή το πρόλαβε και δεν ιδρύθηκε και δεν λειτουργήσε ποτέ. Ωστόσο, εδώ έρχεται ένας άνθρωπος κλειδί, ένας άνθρωπος εξαιρετικός, ο οποίος έγραψε ένα σημαντικό μέρος της επιστημονικής ιστορίας και δεν είναι άλλος αυτός από τον μαθηματικό, τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή. Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή είναι μια εξαιρετική προσωπικότητα, ένας εξαιρετικός επιστήμονας. Έχει συνεισφέρει πάρα πολύ σημαντικά στη θεωρία της σχετικότητας και το γνωρίζουμε αυτό από την ανταλλαγή των επιστολών μεταξύ του ίδιου του Αϊνστάιν, ο οποίος τον ευγνωμονεί για την εξήγηση πάρα πολλών θεμάτων. Έχει συνεισφέρει σε ένα πάρα πολύ θεμελιώδες επιστημονικό πεδίο τη θερμοδυναμική. Ο Καραθεοδωρή πρακτικά είναι ο ιδρυτής της τρίτης μεγάλης σχολής της θερμοδυναμικής. Και γιατί έχει σημασία, γιατί μιλάμε για τη θερμοδυναμική? Γιατί πολύ απλά, επειδή είναι και επίκαιρο το θέμα με τα ενεργειακά ζητήματα, είναι η βάση, είναι η επιστημονική βάση όλου του σύγχρονου ηλεκτροβιομηχανικού πολιτισμού, όλης της βιομηχανικής επανάστασης. Δηλαδή, η διαθεσιμότητα της ενέργειας σε μια κοινωνία και οι απώλειες αυτής είναι το θεμελιώδες ζήτημα. Ο Καραθεοδωρή έχει αναλάβει λοιπόν την ίδρυση του Ιωνικού Πανεπιστημίου. Έρχεται σε επαφή, έχει την υποστήριξη πάρα πολλών διπλωματών, πολλών ξένων. Θέλει να στρατολογήσει τα καλύτερα μυαλά, τους καλύτερους επιστήμονες της Βόρειας Ευρώπης και γενικότερα όλες της Μεσογείου, προκειμένου να διδάξουν στο Ιωνικό Πανεπιστήμιο. Ο χαρακτήρας του βοηθάει πάρα πολύ. Είναι άλλωστε και γόνος διπλωματών του Οθωμανικού κράτους. Οπότε τον βοηθάει πάρα πολύ η προσωπικότητά του να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ακόμα και των πιο δύσκολων ανθρώπων, όπως ο Αριστίδης Θεριάδης, ο οποίος στην πρώτη συνάντησή τους τον προσβάλλει για τη νεότητά του, ότι τον θεωρεί πολύ νέο για να αναλάβει τη διοίκηση του Ιωνικού Πανεπιστημίου. Ωστόσο, αυτός το απαντάει πάρα πολύ ήρεμα και τελικά καταφέρει να κερδίσει και αυτόν τον πάρα πολύ δύστροπο και δύσκολο άνθρωπο, τον Αριστίδη Θεριάδη, τον είπα το αρμοστή της Σμύρνης. Ο Καραθεοδωρή επιλέγει για το Ιωνικό Πανεπιστήμιο το αγγλοσαξονικό σύστημα και όχι τόσο το ευρωπαϊκό. Δημιουργεί πληθώρα σχολών, σχεδιάζει να δημιουργηθεί σχολή αρχιτεκτονικής, μηχανολογίας, πολιτικών μηχανικών, γεωπονίας. Έχει σχολή ανατολικών γλωσσών. Υπάρχει ο σχεδιασμός για δημιουργία ιεροδιδασκαλίου που, εν πάση περιπτώσει, έχει να κάνει με τους λαούς οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι. Ποιος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος? Ο Καραθεοδωρής και η ακαδημαϊκή κοινότητα έχουν καταλάβει ότι πλέον η Ελλάδα μεταβαίνει από ένα απλό έθνος κράτος ξανά σε μια κατάσταση αυτοκρατορίας, η οποία πρέπει να διοικήσει πάρα πολλούς διαφορετικούς πληθυσμούς. Και αυτό δεν έχει γίνει δυστυχώς αντιληπτό, όπως ακούσαμε και από τους ομιλητές, από την πολιτική ηγεσία, γιατί πολύ απλά σκεφτείτε ότι το 1830 ιδρύθηκε το νέο ελληνικό κράτος και μετά από 90 χρόνια κλήθηκε να επιστρέψει στον πυρήνα τουλάχιστον αυτού που ήταν ουσιαστικά η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτό το έχει καταλάβει ο Καραθεοδωρής, έχει κατανοήσει το πνευματικό θεμέλιο του ελληνισμού, θέλει να αποτελέσει το Ιωνικό Πανεπιστήμιο τη γέφυρα του Ανατολικού και του Δυτικού κόσμου και ιδρύει το Ιωνικό Πανεπιστήμιο, σχεδιάζει το Ιωνικό Πανεπιστήμιο σύμφωνα με αυτή τη φιλοσοφία. Όπως είπαμε, δημιουργεί πάρα πολλές άλλες σχολές, δίνει πάρα πολύ μεγάλη βάση και στην επιστήμη και στην τεχνολογία. Για παράδειγμα, δίνει πάρα πολύ μεγάλη βάση στις ιατρικές επιστήμες, στις επιστήμες ζωής. Θέλει να δημιουργήσει ειδική σχολή για τον φυτογενετικό πλούτο. Εκεί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, είναι γενικότερα
αναδιάταξη της γεωργικής γης πέριξ της Σμύρνης, διότι εκεί υπάρχουν διάφορα ποτάμια, υπάρχουν στάσιμα νερά. Ο κόσμος υποφέρει και από ελαιονοσία, οπότε οι αποξηράνσεις, τα τεχνικά έργα και όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν τους μηχανικούς που θα αποφοιτήσουν από το Ιωνικό Πανεπιστήμιο. Θέλει να δημιουργήσει σχολή για την αναγνώριση του φυτογενετικού πλούτου, δηλαδή τα γενετικά χαρακτηριστικά των φυτών και της πανίδας γενικότερα που υπάρχει στην περιοχή. Είναι κάτι το οποίο σήμερα είναι η αιχμή του δόρατος στην επιστημονική έρευνα. Και ο Καραθοδωρή το έχει διαγνώσει αυτό από το 1920. Εκεί λοιπόν δημιουργεί το Πανεπιστήμιο, έχει κάνει το σχεδιασμό, έχει λάβει χρηματοδότηση γύρω στις 800.000 χρυσές λίρες, παραλαμβάνει τον εξοπλισμό από όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, διαλέγει τον καλύτερο τεχνικό εξοπλισμό, ο οποίος γενικότερα θα υποστηρίξει τις εργασίες και τα εργαστηριακά πειράματα και είναι έτοιμος, ουσιαστικά έχει επιστρατεύσει πάρα πολλούς οι οποίοι είναι ειδικοί στο πεδίο τους για να δημιουργήσουν το Ιωνικό Πανεπιστήμιο. Δυστυχώς, τον προλαβαίνουν οι εξελίξεις, προλαβαίνουν γενικώς την λειτουργία του Ιωνικού Πανεπιστήμιου όλες οι δυσάρεστες εξελίξεις. Καταφέρνει ωστόσο ο Καραθοδωρή να αποτρέψει την καταστροφή του εξοπλισμού, οπότε τις τελευταίες μέρες κατορθώνει και τα φορτώνει σε ένα πλοίο το οποίο έρχεται και λιμενίζεται στην Ελλάδα. Και δυστυχώς το όνειρο της ίδρυσης του Ιωνικού Πανεπιστημίου, το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα ίδρυμα, αν έβλεπε κάποιος και το καταστατικό του και γενικότερα το επιστημονικό ρεύμα εκείνης εποχής, εφάμιλο του MIT στην Μεσόγειο και θα ήταν και υποελληνική διοίκηση. Οπότε, κλείνοντας την παρέμβασή μου, εγώ θα έλεγα ότι ήθε αυτή η βαριά κληρονομιά, η οποία κρατάει από την αρχαία Ιωνία, από το 600-700 π.Χ., από τους προσοκρατικούς φιλοσόφους, και να πούμε κιόλας, για παράδειγμα, οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι, και ακολουθώντας το πνεύμα και ο Καραθοδωρή και το Ιωνικό Πανεπιστήμιο, δημιούργησε αυτό που λέμε τη διαλεκτική, τον υλισμό, δηλαδή την εξήγηση των επιστημονικών φαινομένων, χωρίς την παρέμβαση θρησκευτικών εξηγήσεων. Για παράδειγμα, και ο ίδιος ο Κάρολος Μάρξ, για παράδειγμα, ο οποίος είναι ο ιδρυτής του νέου ιστορικού υλισμού, ο τίτλος του διδακτορικού του ήταν «Διαφορές επικούρειας και δημοκρατίας φυσικής». Οπότε, κλείνοντας αυτή την παρέμβαση, θα έλεγα ήθε, και επειδή είναι και επίκαιρο το ζήτημα, ήθε το νοητό φως του Ιωνικού Πανεπιστημίου να φωτίζει τα ελληνικά πανεπιστήμια σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.